Γεια σα, Αποσύρφωνο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast GK στο Τετράγωνο με τον Γιώργο, τον GK Visuals. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το κομμάτι του γάμου. Εγώ από το κομμάτι τη βιντεοληψία και τη φωτογραφία, ο Γιώργο από το κομμάτι του μοντάζ. Εγώ που τέλο πάντων είμαι μέσα στη, στη διεξαγωγή, την ημέρα τη διεξαγωγή μάλλον ενό γάμου, ο Γιώργο μετά. Που κάνει το μοντάζ. Ο καθένα λοιπόν θα προσπαθήσουμε από τη δικιά του σκοπιά ο καθένα να δώσουμε κάποιε συμβουλέ στα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν από εδώ και στο εξή. Ε, Κυρίω για το τι να αποφύγουν, ή μάλλον, αν όχι να αποφύγουν, τι είναι να απο... κάνουν, ας πούμε, εντό εισαγωγικών πάλι ε, τη μέρα εκείνη, ούτω ώστε το, το αποτέλεσμα που θα πάρουν μετά να είναι στο δυνατόν πιο αυθόρμητο και πιο φυσικό γίνεται. Και πιο ζεστό. Πιο... Σωστά. Ε, θέλω λοιπόν να μου πεις αρχικά εσύ που βλέπεις το αποτέλεσμα και το υλικό σαν τρίτος ε, όταν το μοντάρεις τι ή ποια σημεία του γάμου βλέπεις ότι τα περισσότερα ζευγάρια έχουν κάποιο προβληματισμό ή θα πρέπει τέλος πάντων να, να αποφύγουν κάτι ούτως ώστε να μην φαίνεται τόσο κάπως ε, στο αποτέλεσμα ας το, ας το πω. Ναι. Ε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, mm -hmm. το, που κάνει έτσι μπάμα αυτή η αμηχανία, είναι την ώρα που συναντιέται το ζευγάρι. Ωραία. Κυρίω στη χρυσοπηγή. Mm -hmm. Γιατί μου έχει μείνει σε εκείνο το σημείο. Okay. Δηλαδή, μόλι, ε, ειδικά όταν η νύφη έρχεται με το καραβάκι. Με ξέρω, καϊκή, ναι, ναι. ναι mm -hmm. τα σκαλιά. Ε, και συναντιούνται φιλιού του, ξέρω mm -hmm. εγώ, φιλιά του πατέρα της νύφης και ανεβαίνουν. Ε, Συνεχίζουν βασικά προς Για την να εκκλησία, να έχουν, σε ναι, σε προς εκκλησία. την είσοδο. Mm -hmm. Πλέον γίνεται έξω το μυστήριο, οπότε φτάνουν μέχρι εκείνο το σημείο. Mm -hmm. ε, σε εκείνο το σημείο, συνήθως το ζευγάρι είναι πολύ μαγκωμένο, πολύ σφιγμένο. Mm -hmm. Και βλέπεις, ε, είναι κατανοητό γιατί βλέπεις ε, τον Παύλο και τον κάθε Παύλο με ένα μαρκούτσι να σε κοιτάει και λες, τι κάνω τώρα. Mm -hmm. Συνήθως ναι, είναι, ή βλέπεις αυτό ή βλέπεις, κοιτάνε την κάμερα και πάνε το έχω δει σε ζευγάρι. <laughs> ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Μπορεί να ήταν, ήταν λίγο οκ. Okay, αλλά... Εντάξει. Ναι, έπαιζαν με το φακό. Ήταν ωραίο. Έχει να κάνει καθ, καθαρά με το. Με το, το, vibe που βγάζουν. Με το, vibe το... που βγάζουν και με το χαρακτήρα, α πούμε, ναι. με κάθε ζευγαριού και το πόσο αυτό που λες πόσο είναι εμ, εκείνη την ώρα ή πόσο χαλαροί, οτιδήποτε. Προφανώ και δικαιολογούμε την κάθε συμπεριφορά. συμπεριφορά. Τέλο ναι, πάντων, την κάθε συμπεριφορά που μπορεί να του βγει εκείνη την ώρα είναι λογικό γιατί πολλά ζευγάρια κρατάνε το παραδοσιακό τέλο πάντων και ο γαμπρό ενδεχομένω να μην έχει δει την ύφη, ρε παιδί μου, να μην έχει δει τον υφικό. Εννοώ ε, πριν το γάμο, και εκείνη την ώρα να, να τη δει και να εντυπωσιαστεί, να συγκινηθεί ή το οτιδήποτε. Γενικώ επειδή είσαι το επίκεντρο και όλοι σε κοιτάζουν, γιατί είναι ο γαμπρό μαζί με όλου του καλεσμένου και περιμένουν την ύφη. Ε, όταν τέλο πάντων γίνει όλο αυτό, υπάρχει μια ψυχολογική φόρτιση, ρε παιδί μου, όπω και να το κάνουμε. Σίγουρα. Ε, δεν είστε οι δυο σα, είστε έτσι, άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Και, και δυο επειδή του κοιτάνε, αλλά και επειδή. Ε, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ανθρώπινο το να υπάρχει η μεταξύ του ναι. ε, σχέση. Το, το ζει. Όπω και να το κάνει, το ζει. Είναι κάτι που τέλο πάντων δεν μπορεί να είσαι flat. Υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση από όλε τι απόψει. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και κάποια μηχανία ή να μην ξέρουν προ τα πού να κινηθούν ή γιατί ξέρει εκείνη την ώρα είναι ναι, πάνω χειροκροτήματα Με πεθερό ξέρω, τι να του πω τώρα, τι να ναι, κάνω. Μπράβο, την ώρα άλλοι που του φιλάνε το χέρι, άλλοι έτσι, ξέρεις, έτσι, έτσι, στα βρωτάκια. Και... Μου λένε λίγο πριν έρθουν, τι, τι να κάνω, τι ναι, κάνω ναι. πρώτα, δίνω την ορθοδέας μου, φιλάω το, τον πατέρα της νύφης, ξέρω, είναι λίγο ναι, και, και, το δικαιολογώ, α πούμε ρε παιδί μου κάποιες φορές απλά. Εμείς πάλι από το δικό μα το κομμάτι επειδή προσπαθούμε ε, ιδανικά να μην δίνουμε κατευθύνσει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει α, ο άλλο να αισθάνεται ότι είναι ηθοποιό στο γάμο του. Άρα, θέλω να αφήσω τα πράγματα να εξελιχθούν ε, Όπω φυσικά για να υπάρχει και αντίστοιχα το. το να βγαίνει και αυτό το αποτέλεσμα στο, <σομίως> στο βίντεο και στη φωτογραφία. Οπότε αποφεύγω. Πρέπει να, να γίνει κάτι πολύ τέλο πάντων στραβό για να επέμβω. Ε, οπότε αποφεύγω να δίνω κατευθύνσει εκείνη την ώρα και δεν είναι και ωραίο την ώρα που εσύ είσαι ψυχολογικά α, και ψυχικά φορτισμένο από, από τη στιγμή αυτή που προφανώ και είναι μοναδική. Ε, να έχει έναν με στη μέση να σου ζαλίζει και να σου λέει ξέρει κάτι περίμενε ή ε, Μην κάνει έτσι. Κάνεις, έτσι, έτσι, έτσι <σομίως> μην το κάνει το κάνω αυτό θέλω. το ζήσω. Έτσι, έτσι, ακριβώ. Οπότε. Φροντίζω στι συναντήσει που κάνουμε με τα ζευγάρια πριν από το μυστήριο. Πολλέ φορέ συναντιόμαστε και γνωριζόμαστε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, από την προηγούμενη σεζόν, ξέρω εγώ, ε, και φυσικά βρισκόμαστε μετά δύο-τρει μέρε πριν το μυστήριο για να πούμε τα διαδικαστικά και τι τελευταίε λεπτομέρειε. Ε, προσπαθώ να του χαλαρώσω και είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε εδώ, το ότι ξέρουμε τι συνθήκε φωτισμού, τι ώρα, δύο ήλιο, πόσο θα χρειαστεί, μου λένε, Άξιε κάτι, εγώ θα προετοιμαστώ στι καμάρε. Εγώ πρέπει να του βοηθήσω α, και να του πω ότι ξέρει κάτι, το καμάρι χρυσοπηγή είναι ε, 20-25 λεπτά ε, διαδρομή. Α πούμε, δεν μπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια για να καθυστερήσει. Και να, και να ε, φωνάζουν οι παπάδε μετά έχει άλλο μυστήριο και εσύ να αγχωθεί και όλο αυτό. Θα αποτυπωθεί μετά στο, στο αποτέλεσμα. Και μιλώντα κυρίω για το κομμάτι του, του βίντεο. Όλο αυτό στη φωτογραφία, εγώ μπορεί να βρω τη στιγμή τέλο πάντων που σκάει ένα χαμόγελο και ναι. να την να αποθανατήσω. Λες, Αλλά ωραία. στο βίντεο είναι πολύ πιο σημαντικό που καταγράφει συνεχόμενα δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να, να, να κάποιον που είναι στραβωμένος ή προβληματισμένος ναι, ή τέλος πάντων ε, κάπως. Δεν μιλάω φυσικά για τα συναισθηματικά το να συγκινηθεί οτιδήποτε, ίσα ίσα που είναι και αυτό είναι... όλο αυτό και γράφει και πολύ ωραία στο για βίντεο. Για μας ειδικά, ναι, στο αποτέλεσμα είναι κορυφαίο. Όπω Όπως σε μια βάψη θυμάμαι, ο παππούς έκλειγε. Έτσι, και συγκινηθεί έτσι, και είχαμε έτσι, πάρει έτσι. αυτό το πλάνο έτσι, και πήγε προφανώ το ε, κλειπάκι. βέβαια, ε, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, έτσι. δεν συζητώ για τέτοια κομμάτια. Απλά ε, προσπαθούμε και μέσα από αυτό το podcast τέλος πάντων να να δώσουμε στα ζευγάρια να καταλάβουν και από τη δική μας τη, τη σκοπιά και για να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και για να το ζήσουν, αν, αυτοί, αν μπορέσουμε να του βοηθήσουμε να το ζήσουν όπω πρέπει να το ζήσουν και να είναι χαλαροί, το αποτέλεσμα θα είναι, θα είναι αντίστοιχο. Δηλαδή, εμεί προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να, να, καταφέρουν να το ζήσουν χωρί άγχος εκείνη την ημέρα, ούτω ώστε αυτό που θα καταγράψουμε να, είναι, να είναι αυθεντικό. Οπότε, ε, συζητώντα και γνωρίζοντα ο ένα τον άλλον, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, και το, η σχέση μεταξύ φωτογράφου και, και ζευγαριού ε, είναι πολύ σημαντικό στο να, να είναι χαλαροί εκείνη την ώρα να ξέρουν ότι έχουν κάποιον που τον εμπιστεύονται, που θα τους κατευθύνει ότι αν κάτι Σίγουρα στραβώσει ναι. θα μπορέσω να σκεφτώ μια λύση ή να τους καλμάρω τέλο πάντων. Να το δουν σαν, ε, σαν ε, μια γιορτή, σαν ένα πάρτι. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Γιατί αν πει πάω να παντρευτώ, πάω να πήγαινα να κάνω χάρη στον τάδε. Ναι, ναι, ε, ναι, ναι. Ε, άμα το δουν έτσι, δε, το έχουν χάσει έτσι, ναι. και θα βγει τελείω ε, στραβό το αποτέλεσμα, ναι. πολύ ψυχρό. Και ε, είναι εφόσον, και έξοδα, έτσι, δεν ακριβώς, είναι ακριβώς, εφόσον το κάνατε, έτσι, κάντε έτσι. το, σε μια το σωστά, κάντε αφήσεις, το έτσι, πιο χαλαρά. να από μακριά, <στηνή> να φέρεις κόσμο, να κάνεις έξοδα, οπότε ζήστο εγώ για μένα αυτό είναι, ζήστο πρώτα εσύ και μετά φυσικά θα το καταγράψω εγώ και θα έχει τα αποτέλεσμα. Όπως πέρυσι που ήρθαν από τον Καναδά. Ναι, ναι, ναι. ναι. ήταν απίστευτο. Ήταν, φουλ Έτσι, ήταν full χαλαρή, ρε παιδί ναι. μου. Το, το ζήσανε και, και όλα αυτό... βγήκε ένα πανέμορφο αποτέλεσμα. Ακριβώ, ακριβώς. Ε, πριν προχωρήσουμε, πε μου κάποιε άλλε φάσει ε, στους στου γάμου. Πού στου περισσότερου τέλο πάντων έχει δει κάτι που θα ήθελε, α πούμε, να... ο άλλο να το έχει λίγο στο μυαλό του. Ε, Κυρίω ε, μετά πάμε στο μυστήριο, κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Okay. Ε, που είναι και το ζουμί έτσι στο, στο θέμα των highlights Υτάξει, κυρίως, στο, στο κλειπάκι ναι, 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 ναι σωστά, που... Σωστά. Το κλιπάκι είναι τα highlights ε, που ξεκινάμε από την προετοιμασία mm -hmm. του γαμπρού και της νύφης, ε, πάμε μετά στο μυστήριο... Ναι, είναι τα highlights ναι, από ναι. όλη την εξέλιξη από... του, του γάμου. Ναι, από όλα από τα, από τα κομμάτια, Από το πρωί μέχρι έτσι, έτσι. που θα γίνουν κομμάτια στο κλέντ. <laughs> 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 ε, κατά τη διάρκεια του μυστήριου, mm -hmm. ε, πάλι είναι μαγκωμένοι, πάλι μπορεί να ασχολούνται, ρε παιδί μου, πω, έχω σκάσει, Οκ, okay, καταλαβαίνω αυτό το μάγκωμα <σίγουρα> ε, που θα δεις, ε, ξέρω, ε, τη μάνα του, του γαμπρού έτσι <σίγουρα> ή <σίγουρα> να <σίγουρα> τους πιάνει, να, να, να... Αφήστε να το χαρούν, ρε παιδί μου, άστο να υδρός, δεν θα πάθει κάτι. <σίγουρα> δηλαδή, εντάξει, ωραίο είναι και αυτό σαν πλάνο να πάρεις ξέσεις, το σκούπισμα της μάνας στο, στο γιο. <σίγουρα> 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 πολλές φορές βγαίνουν με βεντάλιες ρε παιδί μου και βλέπεις, και βλέπεις μια βεντάλια να κάνει έτσι ξέρω εγώ πίσω το κεφάλι. Όχι τίποτα άλλο, τα βάζεις λόγω όσων και πάλι. ναι, ναι, είναι περίεργο ρε παιδί μου, είναι Εκεί, κατά τη γνώμη μου, το ζευγάρι πρέπει να επικεντρωθεί στα δύο αυτά, στου αυτού του. Mm -hmm. Ότι τι έχω τον σύντροφό μου δίπλα. Είναι κάνουμε αφ... Ναι, κάνουμε αυτό. αυτό το βήμα. Αυτό γίνεται ένα κάψουρ μέσω βίντεο, μέσω φωτογραφία. Mm -hmm. Θέλω να το βλέπω και να το χαίρομαι. Έτσι, έτσι. Δεν θέλω να το δείξω στα παιδιά μου, σε ένα φίλο, σε οποιονδήποτε, το βίντεο για να πει πώ πώς κακομούσουν έτσι, ξέρω <laughs> εγώ. <laughs> Δεν δε 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 σου άρεσε δε δε ο γάμο, ξέρω Γιατί. Γιατί ουσιαστικά ε, είναι σημαντική η στιγμή στη ζωή του ζευγαριού. Ε, βέβαια. Ωραία. Οπότε πρέπει να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, Χαρείτε το σαν ε, να είστε δυο σα. Δε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Υπάρχουν και τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, που πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει. Ε, τώρα τελευταία βέβαια είναι. Πολύ πιο λίγε περιπτώσει, αλλά είναι τα ζευγάρια που έχουν δει κάτι που, που του άρεσε και Προσπαθούν να τον τη γράψουν. Λέει, Α, ξέρω εγώ, η τάδε έκανε αυτό, έκανε τον τάδε χορό, ή περπάτησε έτσι, ή την έπιασε έτσι ο γαμπρό και κάνανε μια φιγούρα και το τραβήξε ένα βίντεο. Ε, να το κάνω κι εγώ, μα αν δεν μπορεί να το υποστηρίξει, ε, καλύτερα είναι να μην το κάνει. Γιατί αυτό το πράγμα φαίνεται. Φαίνεται στι ναι, εκφράσει σου, φαίνεται στι κινήσει σου. Θα είναι πάλι, θα χορεύονταν. Έτσι το εισπράττει και ο κόσμο, ναι, 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 ναι. αποτυπώνεται και στο βίντεο και θα το βλέπει μετά και θα λε, Μα δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ε, Προφανώ και δεν είναι, εφόσον. Αν δεν μπορεί να το υποστηρίξει, καλύτερα είναι να είσαι ο εαυτό Εγώ αυτό που του λέω είναι: ζήστε το εσεί, ζήστε το όμω όπω είστε εσεί, όπω είναι ο χαρακτήρα σα, όπω είναι μεταξύ σα σχέση. Μην προσπαθείτε Σίγουρα, να, ναι. να μιμήσετε ή να υποδεχτείτε κάποιο ρόλο, α πούμε. Και προσπαθώ και εγώ όσο περισσότερο τα έχουμε ξεκαθαρίσει από πριν και του έχω ξεαγχώσει στο πώ θα διεξαχθεί τέλο πάντων ο γάμο, με τι ώρε, με όλα αυτά, στο τι θα κάνουμε. Τελειώνω το μυστήριο, θα κάνουμε αυτό. Και φυσικά εντάξει, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα γιατί είναι κάποια πρόοπτα, αλλά ε, γενικώ ξέρουν πώ θα κυλήσει ο γάμο πριν έρθει εκείνη η ώρα. Οπότε είναι και αυτοί πιο, ε, λιγότερο αγχωμένοι τέλο πάντων, γιατί Σίγουρα. πάλι αυτό ε, φαίνεται, στο, φαίνεται στο αποτέλεσμα. Οπότε, όντα πιο χαλαροί, έχουμε κι εμεί ένα πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα και έχουμε δει φυσικά πολλά ζευγάρια που αυτό βγαίνει. Δηλαδή, που υπάρχει ένα τρομερό vibe, ας πούμε μέσα στο Σίγουρα. γάμο. Που έχουν ε, έρθει ε, και με χορογραφίε και λε. Wow. Ναι, εντάξει, είναι κάποια ζευγάρια. Φέτο ειδικά είχε. Ένα ζευγάρι νομίζω είχε ωραία. Λάτιν, τι ήταν. Είχε ωραία χορογραφία πάντω. Είναι, είναι πολλά ζευγάρια που θέλουν επειδή μου να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, αλλά φαίνεται το κόμπι yeah. με εκείνη την ώρα. Σε μερικού βγαίνει. Χόρεψε ένα μλουζ και ζει στο. Τέλο πάντων, ένα βάλτο πάντων. Πάρτο και... αγαπημένο μια μέρα. Έτσι, έτσι. Και... και. Ακριβώ. Χωρί να προσπαθεί να κάνει μια χορογραφία και να έχει το άγκο, κυρίω η γαμπρή. Τι θα κάνω τώρα, με βλέπει ο κόσμο και τέτοια. Πέτα Πέ, τα, τα, τα όλα και ξεκινά, χόρευε. <laughs> έτσι, έτσι, ναι. Μα εγώ έτσι ναι, στάρω έτσι, στο έτσι. κομμάτι του γλεντιού που βλέπει το γαμπρό και την έφυξε, εγώ ξεσαλώνω. Έτσι πρέπει. Ναι, ρε παιδί μου, το μα έτσι, ζήσεις το χέρι αυτό, Το κάνει. Ε, το είπαμε είπα και πριν. Δίνεις αρκετά, ρε παιδί μου, για την όλη ναι, διαδικασία. Ναι, 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 ναι. Όχι μόνο για τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογραφία. Δίνει πολλά λεφτά. Ωραία, για να κάνει ένα όμορφο γάμο, γκλεντρικά κλπ. Κάτσε να το ναι, 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 Μη σκέφτεσαι και ποιο το ένα, ποιο το άλλο. Διασκέδασε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι είναι και το έχουμε δει να γίνεται, και είναι πραγματικά τρομερό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχει τύχει πολλέ φορέ μου στέλνει, εγώ, το, το βίντεο κλειπ. Έχει περάσει και κάποιο διάστημα, ένα-δύο μήνε yeah. τέλο πάντων, ε, από το γάμο. Και κάθομαι και το βλέπω και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι χαμογελάω, ρε παιδί μου. Και, yeah. <laughs> και δε, δεν το συνειδητοποιώ. Βγαίνει, βγαίνει πώ το λένε. Yeah, το βάζει yeah. τα μηνύματα. Το, <laughs> <laughs> το, feedback. Ασυνέστητα το το χαμόγελο, ρε παιδί μου, γιατί βλέπει αυτού του ανθρώπου ότι είναι αυθεντικό αυτό, no, που, πέρασε, αυτό που πέρασε, ζουν. και, και, και χαίρεσαι γιατί κατάφερε να το αποτυπώσει τέλο πάντων. Και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ και το, το μεταφέρω και στου υπόλοιπου που δουλεύουμε, ρε παιδί μου, μαζί εκείνη την ώρα ότι να είμαστε όσο το δυνατόν ε, πιο διακριτικοί. Δηλαδή προσπαθώ να μην κάνω τον άλλο να αισθάνεται ότι υποδίεται ένα ρόλο ή να είμαι ε, την ώρα που ο άλλος είναι φορτισμένος να, να είμαι εγώ και να του λέω: «Ξέρεις κάτι, κάνει εκείνη. Ναι, Στη σου ναι, ναι, ναι. έτσι. Βίσου, α, στήσου αλλιώς». Να δει κάμερα. Να είναι ναι, 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 ναι. έτσι. Ε, δεν γίνεται. Γι' αυτό έχει τύχη, α πούμε, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Για τρολιά, okay, ναι, αλλά όχι να ξέρει. Νομίζω ότι το το αποτέλεσμα, το, αυτό που θέλουμε εμεί σαν αποτέλεσμα και που αρέσει και στον κόσμο μέσω τη δουλειά μα, είναι το να μπορέσει να αποτυπώσει το αυθόρμητο. Σίγουρα. Δηλαδή να, 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 εξελίσσονται τα πράγματα και εσύ ξέροντα τι γωνίε, ξέροντα το φω, ξέροντα όλα αυτά, πούμε, ξέροντας τι κινήσει προ τα που θα κινηθούν. Είναι για εμά που είμαστε εδώ, είναι, είναι, στάνταρ κάποια πράγματα και αυτό είναι θετικό ε, στο αποτέλεσμα. Στο να μην έχουμε κι εμεί άγχο κατ' επέκταση ναι, ναι. βέβαια ε, και, στο, και στο αποτέλεσμα. Φτάνουμε και σε ένα σημείο να πούμε. Δεν έχω πλάνα. Ναι, εντάξει, ναι. ναι και μετά ναι, ναι. να σου πω, επειδή ε, σε εισαγωγικά φταίνει, σε εισαγωγικά απαντάει. Φταίνε, ναι, ναι, φταίνει, ναι, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. ε, ε, σου έχετε και αυτό. Δηλαδή, να, για κάποιο λόγο να μην υπάρχουν πλάνα και να σου πούνε, Ρε ε, Σιγιάννη, τι αποτέλεσμα είναι αυτό. Σου έχει εντάξει, τόσο πολύ, τόσο πολύ όχι, αλλά σε κάποιε φάσει που κάποιο θα μου σχολιάσει κάτι και με έχει φέρει σε σημείο να του πω: Ναι, αλλά θυμάσαι που, σου είπαν, που ναι. έγινε αυτό ναι, ναι. εκείνη την ώρα και εσύ σου να έτσι. Ε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Ε, άμεσα και να σου πω: ξέρω, εγώ, να σου βάλω συλλογέ, να χαμογελάσει. Τα ή συναισθήματα πάντων. του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή οπότε. Ναι, έγινε. Αν, αν εσύ με, εκνευρίστηκε με, με κάποιον ή οτιδήποτε ή κάτι, αυτό θα αποτυπωθεί. Εγώ δεν ξέρω, μπορώ ναι. να το κρύψω, κατάλαβε. Ναι, δηλαδή. το μοντάρμα αλλιώ για να βρει. Έτσι, μην... είναι... στη φωτογραφία άντε και βρίσκεσαι τη στιγμή και το καλύπτει το βίντεο. Όσο. Από... το πάγωμα από... όλο αυτό το περνά. να το περνά. στο βίντεο δεν βγαίνει. Δεν γίνεται ακριβώ. Οπότε είναι πολύ βασικό και αυτό. στη φωτογραφία θε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Το πατάς ναι, στο σου λέω, Μπορεί να το βρει, παιδί ναι. μου. Θα το βρεις, στο θα βίντεο θα το για να είναι ωφέλιμο, ο ένα πλάνο θέλει κάποια δευτερόλεπτα. Ναι, 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 ναι ακριβώ. Ακριβώς. Και Οπότε άμα είναι ας πούμε, είναι... καλή στιγμή που θέλει slow motion και λοιπά, θέλει. Ναι, θέλει ναι, ναι, να είναι ναι, ναι, δευτερόλεπτα, ναι, ναι, ναι. να είναι ωφέλιμο το. Δεν το, το βίντεο. Συζητώ, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι είπαμε τα πιο ζουμερά. Κάποιο άλλο σημείο που νομίζω θα ήθελε προσοχή α πούμε, ή οτιδήποτε. Ή που έχει παρατηρήσει ότι πολλέ φορέ κάτι. Στραβώνει. Το θέμα της προετοιμασίας. Οκ. Θα πάμε πάλι στην ύφη με κατηγορείτε από κάτω. Πάμε πάλι στην ύφη για ποιο λόγο. Εμείς, σαν άντρε δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε λίγο... κολλητέλα να με βάλουμε βάλει μου τα παπούσια, να πάω να περιμένω να παντρευτώ την καλή μου. Η νύφη είναι... Θέλει, θέλει την ώρα της να βαφθεί, θέλει την ώρα της να σφιάσουν της, να της τα ναι, μαλλιά, ναι. να ντυθεί. Ε, κατά τη γνώμη μου, επειδή αποτυπώνεται πάλι το συνέστημα εκείνη τη στιγμή, που είναι το άγχος, Ναι, εντάξει, εντάξει. Βγαίνουν πολλά νεύρα. Εσχύ. Βγαίνουν πολλά νεύρα χωρίς λόγο εσχύ, εκεί πέρα. Εσχύ, εσχύ. Ε, δεν, δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Και ξέσυνε το κλασικό που λένε, μην αγχώνεσαι και λοιπά. Ναι, αφού μου το πει, δεν θα αγχώνω. Ναι, όσο και ναι. να το λε, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, ναι, okay. είναι μια, στιγμή, μια όμορφη στιγμή. Ε, κάτσε απόλαυσε την προετοιμασία, κάτσε απόλαυσε που σε περιποιούνται. Ναι, όντω. Έχει όντως. μια γυναίκα που σε βάφει. Όντως, Έχει όντως. μια γυναίκα που περιποιείται τα μαλλιά σου. Έχει τι φίλε σου, του γονεί σου κλπ. Ναι, 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 ναι ακριβώ. Δέστο σαν ένα μικρό πάρτι ναι. πριν πα να συναντήσει τον καλό σου. Αυτό. Δηλαδή έτσι, κάτσε, έτσι. χόρεψε, κάνε την προετοιμασία σου, βγάλει τι φωτογραφίε σου, να βγει ωραία. Άσε να γίνουν τα πλάνα, τα σωστά, οι φωτογραφίε κλπ. Γιατί από όλο το άγχο και, αυτό, και τα νεύρα, ειδικά, αποτυπώνονται και είναι ναι, μετά ναι, ένα ναι. άσχημο αποτέλεσμα. Έχει τυχή φορά, ξέρω εγώ, αυτό που. ένα πλάνο, α πούμε, είναι ότι συνήθω η νύφη έχει σταυρωμένα τα χέρια τη, ξέρω εγώ, πάνω στα πόδια τη ώρα που τη βάφουν. Ξεκινάω από το μονόπετρο και ανεβαίνω μέχρι το πρόσωπο, ας πούμε, να φανεί που ναι. τη, τη βάφει κτλ. Ξεκινάω, ανεβαίνω, ανεβαίνω και μπορεί την ώρα που θα φτάσω πάνω η νύφη να έχει γυρίσει από εκεί. Και τα να παπούτσια να φέρει. Ναι, τα παπούτσια που είναι στο κουτί, στο ντουλάπι πάνω. Και... Πού να το στυλό. <laughs> και ξεσ... μου χαλάει το πλάνο. Και αυτή ναι. που είναι την αρχή. Και η συγκεκριμένη φάση κιόλα που είναι, υπάρχει πολύ άγχο και από τη δική μου την πλευρά, παρόλο που προσπαθώ να μην το δείξω και ίσα ίσα προσπαθώ να πάρω και το δικό του άγχο για να είναι εκείνη ήρεμη και να έχω το αποτέλεσμα που πρέπει. Ε, και εγώ πιάζομαι γιατί είναι στην αρχή ακόμα ο γάμο. Έχουμε πολύ, πολύ διάρκεια μετά. Ξέρω ότι οι ώρε περνάνε, ξέρω ότι δεν μπορούν να καθυστερήσουν. Ναι. Γιατί οι παπάδε τέλο πάντων και φωνάζουν. Και μετά, και... Να μιλά με τα άτομα, να δει σε τι στάδιο είσαι. Πρέπει να κάνουμε και αυτό να του οργανώσουμε. Έτσι, 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 να οργανωθούν και οι υπόλοιποι που δουλεύουμε μαζί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε εκείνη την ώρα, άμα κάτι καθυστερεί, εφόσον τρέχει ο χρόνο και είναι. Είναι πράγματα που, που τρέχουν και που δεν μπορεί να πα τα κάνει νωρίτερα γιατί δεν θα είναι βαμμένοι νωρίτερα. Ναι. Είναι, είναι συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ναι, τα ναι, χρονικά τα περιθώρια. Βήματα, ας πούμε, έτσι, ναι. έτσι, έτσι. Και παίζουμε πραγματικά με τα λεπτά και προσπαθώ, επειδή το ξέρω, προσπαθώ από τη μέρα τη συνάντηση να του τα υπεραναλύσω. Όχι να του λέω μην αγχώνεστε, γιατί πρέπει να αυτό να αγχωθήσει. που λε δεν γίνεται. Ναι, ναι, να μην αγχωθεί, ναι. να μην αγχωθεί. Οκ, δεν θα έχω ναι. Αλλά εκείνη την ώρα θα έχω δει. Οπότε προσπαθώ να το υπεραναλύσουμε στο κομμάτι του χρόνου και των χρονοδιαγραμμάτων τέλο πάντων γιατί έτσι θα γίνουν. Έχουν γίνει χιλιάδε φορέ οπότε το ξέρω ότι έτσι θα γίνουν. Ναι, Ειδικά οπότε... άμα είναι μεγάλη απόσταση από την ύφη για την εκκλησία. Όλα αυτά. Πολλοί μου λένε, ξέρω εγώ, πε μα, τι ώρα να θα έρθει, τι ώρα να πούμε στη μακηγία, τι ναι, ώρα. Ναι. Οπότε προσπαθώντα και εγώ να του κατευθύνω και ξέροντα και με του υπόλοιπου επαγγελματίε του χώρου, α πούμε, μαγειγέ κτλ. Και, και εκείνε ξέρουν πόσο πιο νωρί να πάνε, οτός, ώστε όσο το δυνατόν να είμαστε on time, γιατί ο χρόνο είναι αυτό κυρίω που πιέζει Σίγουρα. και αρχίζει και υπάρχει αυτό το στρε και λέει νύφη, Α, δεν θα προλάβω. Και εντάξει, ναι, ναι, α ναι, μην ναι. φωτογραφηθούμε τώρα, θα βγάλουμε στην εκκλησία. Και, και ψάχνουν φωτογραφία εκτός, με τον παππού, τη γιαγιά, π.χ. Μπράβο, μπράβο, και... είναι ναι, κρίμα. Ναι ναι, 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 και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Οπότε όσο πιο χαλαρή είναι και αυθόρμητα βγει όλο αυτό και το ζήσουν, τόσο πιο ωραίο αποτέλεσμα θα έχουμε κι εμεί και χρόνο, ρε παιδί μου, να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Όταν Καλύτερα ο... να πιεστεί, α πούμε, στο βάψο μου, π.χ. στο ένα στο άλλο. Ναι, ναι, εντάξει. Και ναι. μόλι είναι πιο έτοιμε. Ξεκινά, χόρευε. Έχουν τύχει ναι. φορέ που έχουμε κάψει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά ξέρω ότι πρέπει να πάρω κάποιε φωτογραφίε, αλλά τι έχω κάψει γιατί έχω κάψει τι σκηνέ, α πούμε, ή κάποια πράγματα Γιατί δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάψη, δε... Δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει. Και είναι, είναι βάρο το τι βασικέ. Είναι βάρο το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Κάτι τελευταίο τώρα. Ε, Πε ότι έρχομαι εγώ με την καλή μου ξέρω εγώ, και σου ζητάμε μια προσφορά. Mm -hmm. ε, Μα λε, ξέρω εγώ, ενώ έχουμε δει τη δουλειά σου. Mm -hmm. Τα καλά του διαδικτύου. Ναι. Να πούμε και για τη σελίδα. <laughs> Σωστά. Ε, και σου ζητάμε, α πούμε, Εσύ Γιάννη, έχουμε δει τη δουλειά σου. Mm -hmm. Πολύ καλή δουλειά. Αλλά θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Mm -hmm. Που εσύ, σαν Γιάννη, συνήθω δεν το κάνει. Mm -hmm. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Ε, κοίτα, αυτό γινόταν περισσότερο πιο παλιά, δηλαδή πριν 3-4 Μπορεί και πέντε χρόνια, α πούμε, γινόταν αυτό. Να σου λένε: οκ okay, είδα τη δουλειά σου τέλο πάντων, αλλά εγώ θέλω να κάνω με αυτό. Αν είναι κάτι που δεν έχει δει ότι το κάνω, αν μπω στη διαδικασία να προσπαθήσω να το κάνω, μπορεί να μην είναι τελικά αυτό που είχε στο μυαλό σου ή ναι. κατάλαβε. Οπότε ε, πλέον αυτό έχει σταματήσει γιατί έχει αυξηθεί και έχει ανεβεί πολύ περισσότερο η ποιότητα και με τη βοήθεια των social τέλο πάντων κτλ. και τα λοιπά και τις που στήσαμε φέτος ε, πλέον ο άλλος μπορεί να δει τη δουλειά μου και πλέον η δουλειά μου είναι αυτή που τον κατευθύνει ε, προς εμένα δηλαδή δουλεύει, πλέον δουλεύει μετά από 10 χρόνια και το Γιάννης Κοντός φωτόγραφη ε, ως προς πάω με κλειστά μάτια τεσπαντός πάντων ναι. ε, αλλά και ανάποδα αν το πάρεις αν δει κάποιο στη... Αν δει κάποιο τη δουλειά μου κάπου, θα πει: Θέλω να τον κλείσω γιατί η δουλειά του είναι καλή. Οπότε πλέον έχει σταματήσει αυτό. Σε παίρνουν γιατί θέλουν αυτό ακριβώ που είδαν. Είναι πολύ λένε μα αρέσει ακριβώ αυτό που κάνει. Κατάλαβε. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχοντα πλέον το υλικό και τον όμορφο τρόπο παρουσίαση μέσω τη ιστοσελίδα και γενικότερα, αυτό έχει, έχει δηλαδή σίγουρα. Και τυχαία, βέβαια, και περιπτώσει σου λένε κάποιοι, στείλουν ένα email και σου λένε στείλει μα προσφορά. Και αυτό που του εξηγώ, α πούμε, ότι δεν μπορώ να σου στείλω μια προσφορά. Εγώ μπορώ να μια προσφορά και να σου πω ότι θέλω 5.000. Και θα πει, μα τι κάνει αυτό και θέλει 5.000. Πρέπει να πάει η προσφορά και τα δείγματα δουλειά μαζί. Δηλαδή, για μένα, πρώτα ο άλλο πρέπει να μπει να δει τη δουλειά μου, να δει τι φωτογραφίε που του στέλνω, να δει τα βίντεο, να δει την παρουσίαση κάποιον άλμπουμ. Προσπαθούμε να τα κάνουμε με τέτοιο τρόπο και μέσα από βίντεο να είναι και πιο άμεσα. Δηλαδή, να δε, ξέρω εγώ, το πώ είναι το φωτομπούθ, δε το αποτέλεσμα του ενό βίντεο κλειπ, δε τι φωτογραφίε με τον τρόπο που θα τι παραλάβει. Οπότε, ο άλλο να βάλει τον εαυτό του μέσα σε αυτό που βλέπει. και πλέον είναι δηλαδή πάρα, πολύ, πάρα πολύ ζωντανό όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και ο κόσμο ταυτίζεται με αυτό, του αρέσει. Οπότε έχουν σταματήσει, ας πούμε, και τα παζάρια. Και που παλιότερα είχαμε συζητήσει σε κάποιο πιο παλιό podcast, ότι υπάρχουν και αυτά, ρε παιδί μου. Πλέον έχουν, okay. έχουν σταματήσει. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχουν ζευγάρια που θα σου πούνε κόψε μου, γιατί βλέπουν και ο τρόπο παρουσίαση, αλλά και το υλικό είναι το εκτιμούν και δεν θα μπουν σε διαδικασία να το, το διαπραγματευτούν τέλο πάντων για την τιμή, α πούμε, να κάνουν εκπτώσει. Καταλαβαίνει πλέον και μέσω των social και όλα αυτά. Εκπαιδεύεται ο άλλο και ξέρει ότι δεν τον παίρνει να κάνει έκπτωση σε αυτό. Θυμάσαι πιο παλιά είχαμε συζητήσει ότι ας πούμε, μπορεί να δίνουν χιλιάδε ευρώ σε, στα κέντρα, σε DJs δεν ναι, ξέρω αλλά... τι. Και κάνουν εκπτώσει στο, στο βίντεο και στη φωτογραφία που είναι αυτό που θα του μείνει. Δηλαδή ναι, είναι, ήταν ναι. τραγικό. Ας πούμε. Το ότι θα γίνουν κόλλε <laughs> <laughs> στο, <laughs> στο, στο γλέντι, ναι μπορεί να πει. Ναι, ρε παιδί Άξε. μου, αλλά, αλλά το αποτέλεσμα το ανέφερε. Στην φωτογραφία που θα έχει πάνω Έτσι. στο τζάκι, π.χ. θα βλέπει μια ζωή. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε εδώ ξαφνικά αυτό έχει σταματήσει και, και για μα είναι πιο, είναι πιο εύκολο. Ε, και αυτό που είπαμε, για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα ένα γάμο, ε, προσπαθώ να το περάσω στα ζευγάρια, δηλαδή να καταλάβουν ότι αυτό είναι ο τρόπο που δουλεύω. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το η επικοινωνία ζευγαριού-φωτογράφου. Η σχέση είναι μια σχέση που αναπτύσσει αυτές τις ημέρες τέλος πάντων της διεξαγωγής του γάμου που μια σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ζευγαριού και φωτογράφου. Αν αυτή η σχέση είναι καλή και δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποιοι καχύποπτοι οτιδήποτε κτλ., αυτό παίζει ρόλο και στη δική μου ψυχολογία και το κάνω με όρεξη, ρε παιδί μου. Ναι, και ναι, αυτό ναι. φαίνεται στο αποτέλεσμα. Όταν με εμπιστευτεί το ζευγάρι, είναι πραγματικά μια σχέση, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό και κάτι μοναδικό αυτό που διαδραματίζεται, α πούμε. Οπότε, όσο πιο καλή είναι αυτή η σχέση, τόσο πιο καλό είναι το, το αποτέλεσμα. Είναι τελείω αμφίδρομο δηλαδή ε, όλο αυτό και προσπαθώ να το περάσω στα ζευγάρια και οι Σχεδόν όλοι τέλο πάντων το καταλαβαίνουν και έχουμε ένα πολύ καλό, πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά νομίζω ναι. πάνω κάτω. Ε, πιστεύω μέσα από αυτό το podcast να βοηθήσουμε λίγο τα ζευγάρια που σκοπεύουν να παντρευτούν και να δουν λίγο πώ το βλέπει και ο φωτογράφο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να καταλάβουν λίγο και τη δική μα ναι, ναι. ε, ψυχοσύνθεση μέσα σε όλο αυτό. Γιατί είπαμε, είναι μια σχέση όλο αυτό. Ε, οπότε πιστεύουμε Περιμένω να, τα σας. βοηθήσουμε περιμένουμε τα email σας, να σας, <laughs> <laughs> τα email σας. Ε, μπορείτε να μπείτε στο www.gianniscontorsphotography.com θα τα βάλω και στην περιγραφή να δείτε και το, να και δείτε το καινούργιο μας ε, site μέσα εκεί θα βρείτε όποιες πληροφορίες θέλετε και α, γύρω από το γάμο <laughs> και εμάς είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ποιου θα δει τέλο πάντων όταν πας στο α, θα δω τον το Γιώργο, α, θα δω τον Γιάννη θα δω τον Παύλο, θα δω τον Αλέξανδρο ε, 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 Ξέρει έχει αρχίσει αρχίσει και να πτήσετε μια σχέση ρε είσαι οικείο, υπάρχει ναι. οικειότητα, κατάλαβε. Οπότε είναι, είναι, πολύ σημαντικό όλο αυτό. Από να ε... συναντήσει κάποιον και να είσαι. Α, φωτογράφο. Και να τον φωνάζει, Ε, φωτογράφε. Είναι ναι, 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 ναι πολύ είναι πολύ ψυχρό. Είναι σε κάτι ταινίε, α πούμε, παλιά. Ναι, δεν, δεν, λέει. Όχι, όχι. Είναι, είναι, αυτή η σχέση που λέμε. Ε, αυτά. Ναι. Οπότε εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast GK στο τετράγωνο. Είσαι... όχι, στο τετράγωνο. Ή <laughs> στο τετράγωνο. Ε, ευχαριστώ τον Γιώργο που ήταν μαζί μας. αυτά. Γεια σας από Καλή συνέχεια.